Το Σταρ ταξίδεψε μέχρι την Πάτρα και βρέθηκε στην έναρξη του καρναβαλιού. Η Λευκή Βασίλισσα έδωσε το σήμα και εκατοντάδες καρναβαλιστές βγήκαν στους δρόμους της πόλης για να χορέψουν και να τραγουδήσουν. Πάτρινο καρναβάλι για πάντα, έλα να μάθεις τι θα πει πάτρινο. Πήγαμε λοιπόν στην Πάτρα για να μάθουμε τι σημαίνει καρναβάλι. Τρέλα, η ζωή είναι μια τρέλα και είναι μικρή. Δεν πρόλαβαν να τελειώσουν τα Χριστούγεννα και οι πατρινοί άρχισαν να καρναβαλίζονται 2 μήνες πριν την τελευταία Κυριακή των Αποκριών που είναι στις 17 Μαρτίου. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, αλλά σήμερα έχει 10 βαθμούς. Δεν κάνει κρύο. Όταν υπάρχει το πατρινό καρναβάλι, δεν κάνει ποτέ κρύο. Αποκαλυπτική είναι και η φετινή Βασίλισσα. Όλοι περίμεναν πώς και πώς την εμφάνισή της στη σκηνή, αφού είναι αυτή που δίνει το σύνθημα για να αρχίσουν οι χοροί. Θέλω να μου πεις με τι κριτήρια διαλέγουν τη Βασίλισσα του καρναβαλιού. Είναι θέμα εμφάνισης, κοινωνικότητας, χαμόγελου και γνώσεων για το πατρινό καρναβάλι. Είναι πολύ υψηλά τα στάνταρ. Η Ερατό πέρασε τρομερές δοκιμασίες για να πάρει τη θέση της Λευκής Βασίλισσας. Κάστινγκ, βιογραφικό, αίτηση, τα πάντα. Τι ερώτηση σου έκανα? Τι ξέρω για τον πατρινό καρναβάλι. Και είπα ότι είναι 180 χρόνια καρναβάλι, ότι είναι το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας και όλα αυτά που ήξερα για το καρναβάλι. Η Βασίλισσα έστειλε τα σκυλιά της στον Βασιλιά Καρνάβαλο, το πρώτο άρμα που βγήκε στους δρόμους της πόλης. Είναι η τελετή έναρξης του φετινού πατρινού καρναβαλιού. Μέσα μου παντού, σαν να τη μέρα σε μια μέρα, από το με του χωρισμού. 200.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν πέρυσι στην Πάτρα. Φέτος ο Τελάλης βάζει τα δυνατά του για να φέρει περισσότερους καρναβαλιστές. Ποια είναι η δουλειά του Τελάλη? Να ανακοινώνει την έναρξη του πατρινού καρναβαλιού. Η Βασίλισσα! Η Βασίλισσα είναι για να το μορφαίνει. Οι εκδηλώσεις είχαν ξεκινήσει από το πρωί. Δεν κρατιόντουσαν οι πατρινοί. Θέλω να νιώσω, να ζήσω δυνατά τη ζωή. Θέλω να αγγίξω το χρώμα του ουρανού την αρχή. Body painting, μακιγιάς, καλλιτέχνες του δρόμου, χώρο, skateboard, ολόκληρη πόλη στους δρόμους. Είχες ντυθεί? Την κάτα. Την έχει πάρει μαμά μου. Υπάρχουν σχολές χορού, δράσεις, ανηματές, τραγουδιστές, συγκροτήματα, όλα αυτά είναι μέσα από την πόλη. Και λόγω της δύσκολης κατάστασης που υπάρχει, θέλαμε να κάνουμε αυτό το μάζεμα, αυτή την πρόσκληση. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι πατρινοί και νιώθω μεγάλη χαρά. Οι σοκολατορίχτες πετούσαν σοκολάτες στους καρναβαλιστές για να τους γλυκάνουν, όπως είναι το έθιμο. Πετάλε σοκολάτες! Όχι σοκολάτες, πήρε! Όσο προλαβαίνεις, παίρνεις! Η πρώτη ημέρα του καρναβαλιού ξεκίνησε με μικρά αποκριάτικα αξεσουάρ. Με προτίμηση τα καπελάκια. Όταν θα έχουμε το κανονικό, το γερό, το καρναβάλι, θα φορέσω από τα μεγάλα, σαν τη Βασίλισσα της Αγγλίας.